Γεια σας παιδιά, μπαίνουμε στο πρώτο τελευταίο μάθημα της γεωμετρίας που λέγεται, είναι το 3-2 και λέγεται άθροισμα γωνιών τριγώνου, ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου. Παιδιά, είδαμε ότι το ισοσκελές τρίγωνο είναι αυτό. Α, Β, Γ. Ήδη έχουμε πει κάποια από αυτά, για να τα ξαναπούμε. Το ισοσκελές τρίγωνο, παιδιά, έχει τις δύο πλευρές ίσες. Δηλαδή, α, β, ίσον α, γ. Το βλέπουμε κιόλας. Η α, β είναι ίση με την α, γ. Επίσης, το ισοσκελές τρίγωνο έχει τις γωνίες της βάσης ίσες. Δηλαδή, όσο είναι αυτή, είναι και αυτή. Και τέλος, παιδιά, κάτι που ήδη έχουμε αναφέρει, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να το καταλάβετε. Αν σε ισοσκελές τρίγωνο φέρω το ύψος που από την κορυφή προς τη βάση, αυτό το ύψος δηλαδή, τότε εκτός από ύψος, χωρίς να το έχω πολύ καταλάβει, έχω φέρει και διάμεσο, γιατί χώρισα αυτή την πλευρά σε δύο ίσα μέρη, όσο είναι από το αυτό, τόσο είναι και αυτό, και χωρίς να το έχω πολύ καταλάβει, έφερα και διχοτόμο. Δηλαδή όσο είναι, αυτή είναι εδώ η γωνία, αν είναι 42 μοίρες, άλλο τόσο είναι και αυτή είναι εδώ. Είναι επίσης 42. Προσοχή, μόνο το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση είναι και διάμεσος και διχοτόμος. Ένα ύψος άλλο, που αντιστοιχεί ξέρω εγώ εδώ, είναι μόνο ύψος. Φαίνεται άλλωστε. Σας μοιάζει για διάμεσος? Σας μοιάζει να χώρισε αυτή την πλευρά στη μέση? Δεν νομίζω. Μόνο το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση, μόνο αυτό εδώ, είναι και διάμεσος, δηλαδή χωρίζει αυτή την πλευρά στη μέση, και διχοτόμος. Τέλος πάντων, παιδιά, αν φέρετε ένα από τα δευτερεύοντα στοιχεία, είτε ύψος φέρετε, είτε διχοτόμο φέρετε, είτε διάμεσο φέρετε, προς τη βάση όμως, εσείς φέρνετε ένα, αλλά στην ουσία έχετε φέρει και τα τρία. Μάλιστα. Για να ασχοληθούμε τώρα λίγο με το ισόπλευρο. Πράγματα πάλι που έχουμε πει, αλλά τώρα έχει στιγμή να τα νιώσουμε. Στο ισόπλευρο, παιδιά, όλες οι πλευρές είναι ίσες. Ασχολούμαστε με το ισόπλευρο, Στο ισόπλευρο όλες οι πλευρές είναι ίσες. Δηλαδή, α, β, ίσο β, γ, ίσο γ, α. Επίσης, όλες οι γωνίες του είναι ίσες. Αυτή είναι ίση με αυτήν και αυτή ίση με αυτήν. Α γωνία, ίσον β γωνία, ίσον γ γωνία. Και μάλιστα εδώ ξέρουμε πόσο είναι. Είναι 60 μοίρες η καθεμιά. Και παιδιά, τώρα προσοχή. Στο ισόπλευρο, από όπου και να φέρω ένα δευτερεύον στοιχείο, είτε από εδώ το φέρω, είτε από εδώ, είτε από εδώ, θα είναι και τα άλλα δύο. Δηλαδή, έστω ότι φέρνω ύψος από εδώ, έχω φέρει και διάμεσο και διχοτόμο. Έστω φέρνω ότι ύψος από εδώ, έχω φέρει και διάμεσο και διχοτόμο, χωρίς να το πολύ καταλάβω. Έστω ότι φέρνω ύψος από εδώ, έχω φέρει και διάμεσο και διχοτόμο. Δηλαδή στο ισόπλευρο, από όποια κορυφή και αν φέρω ένα δευτερεύον, είτε είναι ύψος, είτε είναι διάμεσος, είτε είναι διχοτόμος, είναι σαν να έχω φέρει και τα άλλα δύο. Προσοχή, στο ισόπλευρο από παντού, από οποιαδήποτε κορυφή. Ενώ στο ισοσκελές, μόνο αυτό που αντιστοιχεί στη βάση είναι και διάμεσος και διχοτόμος. Ωραία. Παιδιά, πάμε να δούμε κάποιες αποδείξεις που έχει το σχολικό βιβλίο. Τρεις αποδείξεις. οι οποίες είναι σπουδαίες. Για να δούμε. Να αποδείξετε, λέει, ότι, να δείξετε ότι κάθε τρίγωνο οι γωνίες του είναι 180 από τις προσθέσεις. Ωραία. Πάμε να το αποδείξουμε. Παιδιά, για να φέρουμε μια βοηθητική παράλληλη, φέρνουμε μόνοι μας την ε1 και δηλώνουμε ότι η ε1 φροντίσαμε να είναι παράλληλη στη βγ. Από εδώ και πέρα. Αυτή εδώ θέλω να την πω α1, αυτή εδώ είναι η α η κανονική και αυτή θέλω να την πω α2. Και τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Πόσο κάνει α1 συν α συν α2? Αυτό δεν είναι ένα ημικύκλιο, δεν είναι μια ευθεία γωνία? Γι' αυτήν εδώ ρωτάω. Πόσο είναι? Πόσο κάνει α1 συν α συν α2? Αφού είναι ημικύκλιο, αφού είναι μια ευθεία γωνία, είναι 180. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Τι συγγένεια έχει η α1, αυτή είναι εδώ, με τη β? Είναι παράλληλη αυτή και αυτή, και αυτή είναι η τρίτη που τη στέλνει. Οπότε είναι ή δεν είναι? Μιλάω για αυτή την έντονη μαύρη και αυτή την έντονη μαύρη. Είναι ή δεν είναι εντός και να αλλάξει? Άρα, παιδιά, και επειδή μάλιστα είναι οξία και οξία, είναι ίσες. Πειράζει δηλαδή αντί για α1 να γράψω β, αφού είναι ίσες? Συν. Πειράζει αντί για α να γράψω α? Όχι βέβαια. Συν. Τώρα αντί για α2, αυτή είναι η α2. Τι σχέση έχει α2 με τη γ? Και αυτές δεν είναι εντός και να αλλάξει? Δεν είναι εντός των παραλλήλων και μάλιστα να αλλάξει μία από εδώ ή άλλη από εδώ? Άρα δεν είναι ίσες, οξία οξία. Άρα πειράζει αντί για α2 να γράψω γάμα. Μόλις το αποδείξαμε, παιδιά, ότι σε ένα τρίγωνο, αν προσθέσω τις τρεις γωνίες, βγάζουν πάντα 180. Αυτή είναι μια απόδειξη που πρέπει να τη μάθετε. Πάμε να μάθουμε κάτι άλλο. Να αποδείξετε, λέει, ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο οι οξείες γωνίες είναι συμπληρωματικές. Μάλιστα. Ξεκινάμε από κάτι αμφισβήτητο. Ασφαλώς όλα τα τρίγωνα, αν προσθέσω τις τρεις γωνίες, κάνουν 180. Η α πόσο είναι, παιδιά? 90. Συν β, συν γ, ίσον 180. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Μόλις αποδείξαμε ότι η β και η γ, αυτή αυτή και αυτή, οι οξείες γωνίες δηλαδή, ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές, αφού έχουν άθροισμα 90. Έχετε την πολυτέλεια να γυρνάτε το βίντεο προς τα πίσω για να τα εμπεδώνετε, να τα καταλαβαίνετε, να τα νιώθετε καλύτερα. Το τελευταίο πράγμα, παιδιά, που θα αποδείξουμε είναι ότι κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών. Για να γράψουμε λίγο τι θα αποδείξουμε. Να αποδείξετε ότι κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών. Καλά, οκ, δεν έχουμε καταλάβει ούτε την εκφώνηση, γι' αυτό ας κάνουμε ένα σχήμα. Παιδιά, ποιες είναι οι γωνίες του τριγώνου? Η α, η β και η γ. Ποια είναι η εξωτερική της γ? Πολύ απλά προεκτείνουμε την πλευρά, αφού αυτή εδώ είναι η γ, η εξωτερική είναι αυτήν εδώ. Και την ονομάζουμε γ6. Δηλαδή γ εξωτερική. Και τώρα ζητάει να αποδείξουμε ότι αυτή η εξωτερική γωνία, να αποδείξετε, λέει, ότι νουδουό, να δείξετε ότι η γ εξωτερική είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών. Είναι α συν β δηλαδή. Αυτό ζητάει να αποδείξουμε. Ωραία. Πάμε να δούμε πώς θα το αποδείξουμε. Ξεκινάμε πάλι από τη γνωστή μας αδιαφυσβήτητη σχέση, η οποία είναι αυτή. Ότι αν προσθέσουμε τις τρεις γωνίες βγάζουν 180. Ωραία. Τι κρατάμε στο νου μας? Τώρα εγώ να ρωτήσω, παιδιά, πόσο κάνει αυτό συν αυτό? Δεν είναι ένα ημικύκλιο? Αυτή ποια γωνία είναι? Η γάμα. Αυτή ποια γωνία είναι? Η γάμα εξωτερική. Πόσο κάνει λοιπόν, ρωτώ, πόσο κάνει γάμα συν γάμα 6? Πόσο κάνει γάμα συν γάμα εξωτερική? Αφού είναι ημικύκλιο κάνει 180. Έτσι δεν είναι? Πάμε να λύσουμε αυτή τη σχέση ως προς γάμα εξωτερικό. Να αφήσουμε δηλαδή το γάμα εξωτερικό στην ησυχία του. 180. Και αυτό θα το αλλάξουμε μέλος, επειδή ήταν από εδώ και θα έρθει από εδώ, θα γίνει μείον γάμα. Ωραία. Τώρα έρχομαι σε αυτή. Πειράζει όπου α να γράψω α, όπου συν να γράψω συν, όπου β να γράψω β, όπου συν να γράψω συν? Όχι, τι να πειράζει, θα έχω γράψει τα ίδια μέχρι τώρα. Αλλά τώρα πειράζει, παιδιά, αντί για γάμα, όχι, συγγνώμη, αυτή τη σχέση έπρεπε να τη λύσουμε ως προς γάμα. Δεν πειράζει. Τι σημαίνει να λύσεις ως προς γάμα? Αφήνεις το γάμα μόνο του. Πρώτο μέλος ήταν, πρώτο μέλος έμεινε. Γι' αυτό δεν άλλαξε πρόσημο. Το 180 στο δεύτερο μέλος ήταν, στο δεύτερο έμεινε, γι' αυτό δεν άλλαξε. Και το γ6, επειδή ήταν στο πρώτο και το έφερα στο δεύτερο, γίνεται πλην γ6. Και τώρα, παιδιά, επιστρέφουμε εδώ. Αντί για γ Πειράζει αντί για γάμα να βάλω το ίσον του. Δηλαδή 180 μείον γάμα 6. Ωραία. Ίσον 180. Αυτό εδώ. Χωρίς γνωστούς από άγνω. Βασικά τι να κάνουμε τώρα, τι βολεύει να κάνουμε. Να λύσουμε ως προς γάμα εξωτερική. Δηλαδή αυτό τα αφήνουμε όλα στο πρώτο μέλος. Αυτό το 180 το φέρνουμε από εδώ. Και το γάμα εξωτερικό το πάμε από την άλλη. Αυτά είναι αντίθετα και φεύγουν. Άρα α συν β ίσον γάμα 6. Μόλις αποδείξαμε, παιδιά, ότι κάθε εξωτερική γωνία ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών. Κάθε εξωτερική γωνία ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών. Να το.